80 πρότυπες επιχειρήσεις θέτει υπό την ομπρέλα της η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που συμμετέχει δυναμικά στην 27η έκθεση DETROP, η οποία άνοιξε τις πόρτες της στις 24 Φεβρουαρίου και ρίχνει αυλαία την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου, σε μια ακόμα από τις μεγαλύτερες εγχώριες εκθέσεις για τον πρωτογενή τομέα με διεθνή αντίκτυπο, προβολή και συμμετοχή. Συνεπείς το ραντεβού με τη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων, Ποτών, Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Συσκευασίας, την 27η DETROP Boutique, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας απίφθινε κάλεσμα στις πιο εξωστρεφείς και δυναμικές επιχειρήσεις της περιοχής ευθύνης της, προκειμένου η φετινή συμμετοχή να έχει αντιστοίχως θετικά αποτελέσματα. Στο πλαίσιο της φετινής συμμετοχής στην 27η DETROP, πρότυπες επιχειρήσεις παρουσίασαν εκλεκτά τοπικά προϊόντα, τα οποία προσδιορίζουν την ισχυρή ταυτότητα του πρωτογενή τομέα της Μακεδονίας και ενισχύουν τη φήμη και την ποιότητα των μοναδικών αγροδιατροφικών προϊόντων στις περιοχές προέλευσής τους. Οι δυνατότητες ανάπτυξης στον κλάδο του τροφίμου είναι τεράστιες, τόνισε ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Τσιρώνης, μιλώντας στην Κάμερα του 1, εγκαινιάζοντας την έκθεση DETROP Boutique και την Αρτόζημα στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κύριε Τσιρώνη, δεν είναι μόνο η αγρότικα, εδώ στο Διεθνή Χώρο της Θεσσαλονίκης βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα και στην αρτοπία και με τα άλευρα και νομίζω είναι και το αντικείμενο του Υπουργείου. Καταρχάς, πρέπει να δώσουμε τα θερμά συγχαρητήρια στη διοίκηση της ΔΕΘ που έχει αναβιώσει την Αρτοζήμα και έχουμε μία έκθεση σε ένα προϊόν το οποίο είναι από τα πυρηνικά όπλα της χώρας μας, γιατί έχουμε και πολύ μεγάλη παράδοση και μοναδικά γλυκά, αλλά έχουμε και πρώτες ύλες όπως είναι η κορυφαϊκή σταφίδα, που είναι κρίμα αυτή τη στιγμή να ψάχνουμε πελάτες στο εξωτερικό όταν έχουμε εδώ πέρα αυτή τη στιγμή τόσα εκατομμύρια τουρίστες. Θεωρώ ότι αυτές οι εκθέσεις και το γεγονός ότι φέτος η έκθεση ανέβηκε και 30% σε εκθέτες αλλά και 50% σε εκθεσιακό χώρο, πιστεύω ότι ο κόσμος είναι πάρα πολλής, περισσότερος από κάθε άλλη φορά, πιστεύω ότι δείχνει ότι η μεταποίηση ανακάμπτει. Δεν είναι ότι φέτος είδαμε τη μεταποίηση το 17 να ανεβαίνει γύρω στο 5% στην Ελλάδα. Μια αύξηση που δεν είχαμε πολλά δεκαετίες να τη δούμε. Γιατί συνήθως η κατανάλωση αυξανόταν και οι επιχειρήσεις κλείνανε, έτσι είχαμε μάθει. Και πολύ πριν την κρίση. Νομίζω τώρα είμαστε πολύ δυνατοί και ανεβαίνει η χώρα συνολικά.